Ήρθα να πάρω το βιβλίο μου. Μπορώ να σου μιλήσω μισό λεπτό? Τι θες? Δεν μ' άφησες να σου εξηγήσω. Στο νοσοκομείο. Κάποιος έρχεται. Έλα, πάρ' το, δεν θέλω, Α, δεν θέλω τέτοιο, όλοι θα την πεις. Έλα, έλα, δυο γουλιές είναι, δύναμή σου. Έλα, μου φέρεστε σαν να είμαι μωρό. Αφού είσαι. Λωρίτα, θα πάρω ανάποδες, έτσι. Καλά, εντάξει, δεν είσαι μωρό. Δεν μου λες, αυγουλάκι θα πας σήμερα? Τώρα τι καταλαβαίνεις? Καλά, μωρέ, σε πειράζω. Έλα, μπράβο. Έλα, έλα, λίγο ακόμα. Τσιγείε σου. Έτσι, μπράβο, είναι το καλό παιδί που είσαι, άμα θέλει. Τίποτα, λίγο στην πλάτη να ρευτεί. Έλα, άντε, αρκετά, θα αρχίσω να διάλογο στέλνω τώρα. Εσπασί, τι μαγειρεύει? Τίποτα προ το παρόν. Τι τραβάει η όρεξη σου, Αντώνη μου? Τίποτα. Τι τίποτα, κάτι θα έχει λακταρίσει. Ωραία, πατάτε τηγανιτέ. Αχ, ωραία, και έχω φέρει κάτι υπέροχε οικολογικέ. Ωραιότατε, μέσα στο σκουλίκι. Α, με συγχωρεί, αλλά έτσι φαίνεται ότι είναι ανώθευτε. Δεν τι έχουν ρατήσει με φυτοφάρμακα. Από εδώ και πέρα όλο τέτοια προϊόντα θα τρώμε. Έρχονται μέρε πείνα. Αντώνη. Έλα. Δεν μου λες, είσαι να κάνουμε μια προσπάθεια? Για ποιο πράγμα? Για αυτό που λέγαμε. Αχ, ευτυχώς δεν σας ξύπνησα. Τι είναι, μάμα? Ήρθα να πάρω την κρέμα ανοιχτός μου. Τόσα βράδυ κίνηση είναι αυτή απόψε. Ενοχλώ, δεν ενοχλώ? Μη θέλεις ασπασία. Τη Χριστίνα ψάχνω. Τη βλέπεις πουθενά εδώ μέσα? Εκ πρώτης όψης όχι. Τότε δεν είναι. Δεν μου την έχετε κρυμμένη. Ασπασία, η μάμα εδώ και μέρες κοιμάται στο απέναντι δωμάτιο. Ναι, αλλά τόσα χρόνια κοιμόταν σε αυτό το δωμάτιο. Είναι η συνέχεια. Καληνύχτα, Ασπασία. Καλό ύπνο να έχουμε. Αλλά αυτή η πόρτα δεν είχε κλειδί. Αγαπητή μου, το Ρίτα, το παιδάκι μας αναβάλλεται για απόψε. Γιατί, μωρέ? Γιατί δεν γουστάρω να το κάνω παρουσία κοινού. Ελπίζω ότι θα θαυμάζει επισκέψεις, έλα. Δεν το πιστεύω. Μήπως με ζήτησε η Ασπασία?